Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Είναι Παρασκευή σήμερα και στις 9 το βράδυ έχουμε το καθιερωμένο live, όπου συναντιόμαστε η κοινότητα, συζητάμε διάφορα ζητήματα και απαντάω στις ερωτήσεις σας. Είναι Q&A. Για το απόψινο live έχω επιλέξει να σχολιάσουμε μαζί, να διαβάσουμε και να σχολιάσουμε μαζί ένα άρθρο το οποίο στάλικε στην κοινότητα στο Viper των γυναικών του τετάρτου επίπεδου. Είναι από την ιστοσελίδα New Money, έχει τίτλο «Καμία επαφή με τους γονείς και, και γιατί το επιλέγω». Το άρθρο υπογράφει η Πέγγι Μπαμπάθα ή Μπαμπαθά, δεν γνωρίζω ακριβώ πώ τονίζεται το επιθετό τη, και έχει αναρτηθεί στι 10 Σεπτεμβρίου 2024. Διαβάζω λίγο για να πάρετε μια ιδέα τι θα διαβάσουμε και θα σχολιάσουμε απόψε. Τα τελευταία χρόνια ένας αυξανόμενος αριθμός ατόμων υιοθετεί τη μη επαφή, δηλαδή το no contact με τους γονείς τους, διακόπτοντας κάθε μορφή επικοινωνίας μαζί τους. Αυτή η απόφαση που κάποτε θεωρούνταν ριζοσπαστική ή ακραία, θεωρείται όλο και περισσότερο ως ένα αναμενόμενο και απαραίτητο βήμα για τους ανθρώπους που αισθάνονται παγιδευμένοι σε τοξικές ή συναισθηματικά επιζήμιες οικογενειακές σχέσεις. Καθώς όλο και περισσότερες φωνές συμμετέχουν στη συζήτηση γύρω από τον καθορισμό ορίων με την οικογένεια, το κίνημα αυτό στοχεύει στην αποστιγματοποίηση της διακοπής των δεσμών με τους γονείς. Με λίγα λόγια έχουμε γίνει κίνημα. Όπως πολύ εύστοχα σχολίασε και η Λίτσα σε αυτή την ομπάδα στο Viper στο τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή. Είναι όμως αυτή η τάση μια αναγκαία διόρθωση των ιδανικών της οικογενειακής πίστης και υποχρέωσης ή αντιπροσωπεύει μια ανησυχητική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και διαχειριζόμαστε τις οικογενειακές σχέσεις. Δεν θα σας διαβάσω τώρα όλο το άρθρο. Θα σας βάλω στην περιγραφή αυτού του προαναγγελτικού βίντεο για το απόψινό live το link για να διαβάσετε το άρθρο και να έρθετε διαβασμένοι στο live Απόψες στις 9 στο live Να συζητήσουμε αυτή τη θεματάρα Και να καταθέσουμε τις απόψεις μας Σας περιμένω